η αστυνομία παρακολουθεί μέσα στα πλαίσια του νόμου. Να είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι. Όταν η δικαστική αρχή αποφαίνεται ότι κάποιος δεν είναι ύποπτος φυγής, δεν νομιμοποιείται, δεν δικαιούται η αστυνομία να παρακολουθεί. Οτιδήποτε άλλο δημιουργεί παρακράτος. Η τρομοκρατία δεν απειλεί τους εύπορους, δεν απειλεί τους ισχυρούς. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα και να προφυλάσσονται. Πάντως, εγώ άκουσα το συμπολίτη μας πριν να λέει: εγώ δεν φοβάμαι τον ξηρό, φοβάμαι τον στουρνάρα. Ναι. Το ακούσατε ναι, αυτό. Το άκουσα. Η ποιότητα, όπως το είπα, αφορούσε στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Είναι από τα στατιστικά που έχουμε, θα δείτε ότι οι μετανάστες που έχουμε εμείς συνήθως δεν είναι ούτε καν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο είπα αναφέρεται στις χώρες του Βορρά, στις οποίες πηγαίνουν μετανάστες, έστω και παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι είναι γιατροί από πανεπιστημίων, άνθρωποι τους οποίους η οικονομία εκείνων των χωρών μπορεί εύκολα να τους απορροφήσει και αν θέλετε να είναι θετική, το ισοζύγιο να είναι θετικό. Αυτό που έρχεται στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο η ελληνική κοινωνία να το απορροφήσει. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά κουλτούρας. Τις κουριές ο ακροατής τις ονομάζει θέμα αστυνομικής βίας. Δεν υπήρξε αστυνομική βία. Αυτό το οποίο κρατάει από τις κουριές είναι η αστυνομική βία, όχι η απόπειρα κατάλυσης του κράτους. Ενδιαφέρον. Πάνω. Υπήρξε αστυνομική βία στις κουριές. Με συγχωρείτε. Η τοπική κοινωνία δεν υπέστη αστυνομική βία επειδή τόλμησε να διαμαρτυρηθεί. Συγνώμη. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει αστυνομική βία. Είναι αν είναι νόμιμη αστυνομική βία. Βεβαίως υπάρχει αστυνομική βία. Το κράτος. Υπάρχει ο ορισμός του Βέμπερ. Τι είναι κράτος? Είναι ομάδα ανθρώπων μέσα σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, τα όργανα των οποίων νομίμως ασκούν το προνόμιο της βίας. Νομίμως. Βεβαίως η αστυνομία ασκεί τη βία. Το υφίσταται κράτος στον πολιτισμένο κόσμο, στο οποίο η αστυνομία να μην έχει το προνόμιο της ένομης βίας. Ο Γκάρντιαν λοιπόν έγραψε κάτι, το οποίο ήταν απολύτως λανθασμένο. Ποιο? Ότι γινόντουσαν, τι είδους βασανιστήρια μάλιστα, το συγκεκριμενοποιούσε, ότι σε κρατούμενους έκαιγαν τσιγάρα πάνω τους. Το οποίο από την ιατροδικαστική έκθεση αποδείχθηκε ότι ήταν απολύτως λανθασμένο. Και θύμωσα πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Ερώτημα. Δεν κάνατε γιατί όμως πέρα, θα σας απαντήσω. Γιατί δεν έκανες αγωγή? Την αγωγή την κάνει το νομικό συμβούλιο του κράτους. Εγώ απευθύνθηκα στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Μου είπαν ότι πρώτον πρέπει να δώσει την εντολή ο Υπουργός των Οικονομικών και δεύτερον, ορθά με συνεβούλευσαν να ζητήσω τη γνώμη των διπλωματών στο Λονδίνο. Η πρεσβεία στο Λονδίνο μου συνεβούλευσε αρνητικά. Μου είπε ότι θα έρθει αυτό και θα στηθεί όλο το αγγλικό κατεστημένο του τύπου απέναντι στη χώρα. Και έτσι κατάπια το θυμό μου και δεν ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει την αγωγή. Γενικά γίνονται στην Ελλάδα, εννοείται. Σε χώρους εάν... κράτησης. Με συγχωρείτε, σας προκύπτει ότι οπουδήποτε έγιναν βασανιστήρια, καταγγέλθηκαν και δεν τιμωρήθηκε αυτός ο οποίος τα έκανε? Διότι αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πουθενά στην επικράτεια ή οσδήποτε δεν παραβαίνει τον νόμο. Υπάρχουν εκατοντάδες πράγματα για τα οποία δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Το ερώτημα είναι, εάν καταγγελθεί αυτός που παραβαίνει τον νόμο, τι υφίσταται? Είστε νέος άνθρωπος. Και πάντα οι νέοι άνθρωποι έχουν μια έντονη επαναστατικότητα. Και αυτό είναι χρήσιμο, είναι ενδιαφέρον, είναι καλό για τον τόπο. Αλλά για να γίνει στο γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη. Να παραδοθεί ένα ψήφισμα. Όχι, δεν πήγε να παραδοθεί. Αφήστε μας να σας απαντήσω αν θέλετε. Δηλαδή, μου περιγράφεται μια σκηνή στην οποία κάποιοι άνθρωποι πήγαν ήσυχα και είπαν: ήρθαμε να σας δώσουμε ένα ψήφισμα, έτσι απλώς, έτσι με το χέρι απλωμένο, και ξαφνικά όρμησαν τα ματ, έτσι έγινε ακριβώς. Μήπως έγινε κάτι λίγο διαφορετικό? Θα μου επιτρέψετε πάλι την έκφραση, πήγαν να μπουκάρουν μέσα στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη και να το κάνουν λαμπόγιαλο. Και βεβαίως κάποιος. Και πρέπει και η ιδιοκτησία του Έλληνα πολίτη να προστατεύεται. Η ηλικία σας επιτρέπει την επαναστατικότητα, επιτρέπει την
θεώρηση των πραγμάτων από μια αριστερή γωνία, τα επιτρέπει όλα αυτά και είναι κατανοητά σε εμάς. Αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι η με τη δικαιολογία της επαναστατικότητας άσκησης βία. Καταρχάς, οφείλετε να ανακαλέσετε πρώτον για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την νεολαία του ότι πήγε να τα κάνει τα γραφεία του κ. Βαρβιτσιώτη Λαμπόγιαλο. Είναι θωρά παράδεκτη αυτή, δηλαδή αυτή την άποψη έχετε και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που βλέπετε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μπούκες. Για να το ξέρω δηλαδή. Εάν εσείς μου πείτε ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει μπούκα ποτέ σε κανένα γραφείο, εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι μιλάμε για άλλη νεολαία. Δεν του έκανε μια επίσκεψη και αυτές οι δηλώσεις που κάνει για τους μετανάστες είναι απαράδεκτες και εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος δεν θα περάσει φασισμός. Δώστε του το κείμενο, δώστε του το κείμενο και πείτε του ότι οι φασίστες εδώ πέρα δεν θα περάσουμε. Καταλάβατε. Η Ελλάδα είδε στην τηλεόραση τι έγινε εκείνο το βράδυ. Εσείς λέτε ότι εκείνο το βράδυ μπροστά στην ΕΡΤ ασκήθηκε βία. Ασκήθηκε. Σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς. Εσείς δηλαδή ένας νέος άνθρωπος με τα μάτια ενός νέου ανθρώπου επιτρέπετε στον εαυτό σας να βάλει δύο παροπίδες και να έχετε να λέει ότι αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ ήταν άσκηση βίας από την αστυνομία.